Γεια σας ομορφιές μου και welcome to my channel again. Είμαι η Μπέρα Μέρη και είμαι πάρα πολύ καλά. Όπως βλέπετε στο σημερινό τίτλο θα μιλήσουμε για τα πινέλα. Ποια πινέλα είναι απαραίτητα να έχει κάποιος make-up artist και αν όχι και όχι μόνο make-up artist, αλλά όλοι εσείς που αγαπάτε την τέχνη του μακιγιάζ. Γιατί κάποια πινέλα είναι σφιχτά, γιατί κάποια πινέλα είναι ελεύθερα, πού θα πρέπει να εστιάσω όταν θα πρέπει να κάνω μια παραγγελία σωστή, θα επεξέλθω σε οποιοδήποτε μακιγιάζ. Οπότε αν σας ενδιαφέρει αυτό το θέμα, μέχρι να πέσει το intro, μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να χτυπάτε και το καμπανάκι για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις για το πότε ανεβάζει η Μπέλα Μέρη νέο βίντεο. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Α! Ακολουθήστε με και στα social media. Ύστερα που λέτε από το τέλος της σχολής μου, που πρόσφατα τελείωσα, με έκανε λίγο τσινά να αναθεωρήσω και το κομμάτι όσον αφορά τα πινέλα. Έτσι λοιπόν, αυτή η φιλοσοφία με έκανε να ξεχωρίσω και να ξέρω ποια απαραίτητα πινέλα χρειάζομαι για να ανταπεξέλθω σε οποιοδήποτε μακιγιάζ. Λοιπόν, εμένα ουσιαστικά δεν με νοιάζει, δεν έχω εστιάσει τόσο στο brand. Βέβαια, από ό,τι βλέπω και καθημερινά, υπάρχουν πολύ καλά brand τα οποία σου προσφέρουν τέλεια πινέλα. Όμως εγώ εδώ πέρα δεν είμαι για να σου παρουσιάσω κάποιο ιδιαίτερο brand, αλλά θα εστιάσω περισσότερο στην υφή και στο σχήμα του πινέλου. Οπότε, αυτό ουσιαστικά που θα εστιάσετε πριν κάνετε κάποια παραγγελία είναι η ποιότητα της ρίχας. Τι θέλετε ουσιαστικά να πάρετε, τι σας βοηθάει. Η ποιότητα της ρίχας, τι εννοώ όταν λέω ποιότητα της ρίχας, έχει να κάνει με τη φυσική την τρίχα, τη συνθετική την τρίχα, τη vegan την τρίχα και τη δίτριχη την τρίχα. Θα τα πάρουμε λίγο από την αρχή, έτσι που τα λέμε και έξω από τα δόντια. Στη φυσική τρίχα, ουσιαστικά η φυσική τρίχα τι σου κάνει, σου συγκρατεί περισσότερο την πούδρα σκόνης. Σε βοηθάει περισσότερο να βάλεις τα πουδρένια τα προϊόντα. Στην συνθετική τρίχα τώρα, να ξέρετε ότι οι συνθετικές τρίχες απολυμάνονται πολύ πιο εύκολα και ουσιαστικά είναι κατάλληλα για τα κρεμμόδη τα προϊόντα. Η vegan τώρα, η vegan, 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 πάρ' το όπως θες. Μιλάμε για πινέλα τα οποία είναι με συνθετική τρίχα υψηλής τεχνολογίας και σε βοηθάει και για τα πουδρένια αλλά και για τα κρεμμόδη τα προϊόντα. Και μιλάμε και στο τέλος για τα δίτριχα, τα οποία το έχω ακριβώς μπροστά μου να σας το δείξω. Σε αυτά εδώ πέρα τα πινέλα είναι καλύτερα για να εφαρμόσεις κρεμμόδη προϊόντα. Αρχίζουν με συνθετική τρίχα και στο τελείωμα τους έχουμε φυσική τρίχα. Το δεύτερο πράγμα που θα σας απασχολήσει για να κάνει παραγγελία είναι το σχήμα του πινέλου. Κάθε τι πινέλο κάνει διαφορετική δουλειά. Και όταν λέμε το σχήμα, εννοώ το μήκος, το κόψιμο των τριχών. Αυτό παίζει σπουδαίο ρόλο και αυτό. Και τρίτο είναι το δέσιμο της τρίχας. Τι εννοώ, υπάρχουν κάποια πινέλα τα οποία είναι χαλαρά και κάποια πινέλα τα οποία είναι σφιχτά. Λοιπόν, και τώρα που τελείωσα τη θεωρία, να σας τα δείξω κιόλας. Πρόσφατα, όπως γνωρίζετε στο Instagram, έκανα μία νέα αγορά. Εν τω μεταξύ, αυτό είναι τελείως τυχαίο, γιατί όπως σας είπα και πριν, ότι δεν εστιάζω εγώ στο brand. Απλά το είδα, ήταν πολύ οικονομικά. Το budget μου αυτή τη στιγμή με κάλυπτε σε αυτό το ποσό που είδα. Πήρα κάποια πινέλα από το Mondo Cosmetico και πήρα και ένα πινέλο από το Aromania. Το βίντεο δεν είναι sponsor, γιατί όπως καταλαβαίνετε, το Mondo Cosmetico και το Aromania δεν έχουν καμία ιδέα ότι γίνεται αυτή τη στιγμή αυτό το βίντεο. Λοιπόν, θα σας τα δείξω τώρα ακριβώς με τι σειρά κιόλας χρησιμοποιώ το κάθε τι, να σας τα λέω για να το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αρχικά, όπως σας είπα και στο προηγούμενο βίντεο, ενδιαφέρει πάρα πολύ να έχω μια σωστή βάση. Πέρα από το ντεμακιγιάζ, θα περάσω τώρα κατευθείαν στο μέρος της ενυδάτωσης. Οπότε, εγώ τι σας είπα, όταν θέλω να εφαρμόσω στο πρόσωπό μου κρεμμόδη προϊόντα, και δεν εννοώ τα κρεμμόδια προϊόντα όσον αφορά το contouring, το υγρό, το υγρόχα, τα highlighter, εννοώ τα serum, εννοώ τις ενυδατικές, εννοώ τα primer. Αν και το primer μπορώ να σου πω ότι μπαίνει η σχορή καλύτερα όταν το εφαρμόσεις με τα χέρια. Οπότε, θα σας δείξω αυτό ακριβώς εδώ πέρα το πινέλο. Το οποίο το συγκεκριμένο το πινέλο είναι από Elixir, το Duo Fibre 513. Το πήρα από το Aromania. Λοιπόν, όπως βλέπετε, είναι δίτριχο. Με βοηθάει πάρα πολύ στο να τοποθετήσω το serum, την ενυδατική. Με βοηθάει έτσι να εισχωρήσουν περισσότερα τα προϊόντα. Οπότε, κρατήστε το ότι για τα κρεμμόδιτα προϊόντα σας βολεύει πάρα πολύ να έχετε ένα δίτριχο πινέλο. Λοιπόν, το επόμενο μου βήμα είναι να κάνω τις εξουδετερώσεις. Εννοώ το κορέκτορες με τα χρώματα πράσινα, πορτοκαλί, κίτρινα, σκούρα για να καλύψω ουσιαστικά τα σπυράκια μου, τις κοκκινίδες και γενικά τις δυσχρωμίες ενός προσώπου. Τι πινέλα χρειάζομαι? Χρειάζομαι αυτά εδώ πέρα τα πινέλα, τα flat ουσιαστικά τα πινέλα. Θα σας έλεγα καλύτερα να έχετε τουλάχιστον 2 για κάθε μακιγιάζ, γιατί
πολύ απλά, δεν αναμειγνύουμε τα χρώματα όλα μαζί, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, θα εστιάσω περισσότερο σε αυτά εδώ πέρα τα flat όσον αφορά τις δυσχρωμίες και τις κοκκινίλες. Για τους μαύρους κύκλους έχω άλλο πινέλο και θα σας πω ακριβώς γιατί το έχω αυτό. Λοιπόν, αρχικά θέλουμε flat πινέλο για τους πράσινους τους κορέκτορες που καλύπτουμε τοπικά και στο καπάκι, επειδή δεν αφήνουμε το πράσινο έτσι. Βάζουμε και ένα σκούρο μπέζ από πάνω για να έχουμε τελείως την κάλυψη. Οπότε βάζουμε το σκούρο μπέζ πάνω από τους πράσινους κορέκτορες. Οπότε σας συνιστώ να έχετε τουλάχιστον flat πινελάκια για τις δυσχρωμίες και τις εξουδετερώσεις. Όσον αφορά τώρα τους μαύρους κύκλους, θα διαλέξω ένα πινέλο το οποίο όπως βλέπετε είναι σε αυτό εδώ πέρα το ύψος, μήκος. Αυτό το συγκεκριμένο είναι από την La Roche Cosmetics, γιατί εγώ διαλέγω ένα τέτοιο πινέλο ουσιαστικά blending για τους μαύρους κύκλους. Λοιπόν, με βοηθάει πάρα πολύ να τοποθετήσω τον πορτοκαλί μου τον κορέκτορα στο μαύρο μου το κύκλο εδώ πέρα, και με βοηθάει πάρα πολύ όταν θέλω να καλύψω και εδώ πέρα, να πω στην πελέτησα λίγο να κοιτάξει προς τα πάνω και να καλύψω έτσι κάθετα αυτήν εδώ πέρα την γραμμή κάτω από την βλενογόνο. Λοιπόν, και πέρα από αυτό είναι ένα πινελάκι blending το οποίο με βοηθάει πάρα πολύ να κάνω εδώ πέρα τη σωστή ανάμειξη εδώ πέρα στην λακκουβίτσα. Και εννοείται ότι μετά από αυτό βάζεις και λίγο χέρι τοπικά, κάνεις ένα steeping, οπότε σε βοηθάει αυτό το πινέλο για να εξουδετερώσεις τους μαύρους τους κύκλους με τον πορτοκαλί κορέκτορα. Θα προχωρήσω τώρα με το πινέλο του Foundation. Εδώ πέρα έχουμε αυτό εδώ πέρα το πινέλο, το οποίο και αυτό το πινέλο είναι από La Roche. Με βοηθάει, παιδιά, να χτίζω το Foundation ανά περιοχή, δεν μου κάνει γραμμές. Όπως είδατε στη βάση μου που έκανα στο προηγούμενο βίντεο, τα έκανα τελείως steeping, τα μποναριστά όλα, έτσι με βοηθάει πάρα πολύ. Γενικά, εντάξει, αυτά τα πινέλα είναι όλα τα λεφτά. Επίσης, σε αυτήν εδώ πέρα την κατηγορία, αν δεν θέλεις να είναι flat, σου έχω και αυτό που είναι ακριβώς εδώ. Εφαρμόζεται όπως βλέπεις πάρα πολύ καλά. Και οπότε έχεις δύο πινέλα, τα οποία σου λύνουν τα χέρια όσον αφορά τον foundation. Όμως, αν χρησιμοποιήσεις αυτό, σου έχω στο καπάκι ότι αυτό σε βοηθάει πάρα πολύ για το υγρό, το contouring, για τα κοψίματα. Κάνεις εδώ από τους Scrub Dabs ένα τριγωνάκι και αρχίζεις και το πας προς τα πάνω. Πάλι σφιχτό πινέλο, πάλι από La Roche Cosmetics. Εντάξει, είναι όλα τα λεφτά πιστεύω, σε βοηθάει πάρα πολύ να κάνεις το blending σου εδώ πέρα στο contouring, να αναμειγνύεις πάρα πολύ και να το πηγαίνεις και προς τα πάνω, να κάνεις τα σωστά κοψίματα, σωστά, να μην ξεφεύγει τίποτα. Εννοείται ότι είναι πολύ καλό για blending, γιατί δεν κάνουμε μόνο blending στα μάτια, αλλά κάνουμε blending και σε όλο το πρόσωπο. Επίσης, όσον αφορά το υγρό το contouring, σε βοηθάει και πάρα πολύ στη μύτη να κάνεις το steeping σου, ώστε να κάνεις και τα κοψίματα της μύτης. Βοηθάει πάρα πολύ στο blending, μην το βλέπετε έτσι πινέλο. Και εδώ πέρα, ξέρω εγώ, στην άκρη, μπορείτε να το κάνετε έτσι και να κάνετε blending για να αναμειχθεί η απόχρωση, η ψυχρή που θέλετε να κάνετε για τα κοψίματα. Οπότε, για foundation και υγρό contouring. Στη συνέχεια έχει το ρούζ. Έχει το κρεμμόδες ρούζ, αλλά και μετά, αφού τελειώσει τα κρεμμόδητα προϊόντα, έχεις τα πουδρένια τα προϊόντα. Σε αυτή την περίπτωση έχω διαλέξει να σας πω για αυτό εδώ πέρα το πινέλο, το οποίο είναι σφιχτό και αυτό, όπως βλέπεις. Με βοηθάει πάρα πολύ να τοποθετήσω το προϊόν πρώτα απ' όλα στα χέρια μου. Σας είπα στο προηγούμενο βίντεο, οπότε ό,τι δεν το έχετε δει, συνέχεια θα σας το έχω εδώ πέρα για να πάτε να δείτε το προηγούμενο βίντεο που κάναμε την βάση μας. Τοποθετούμε εδώ πέρα το προϊόν και μετά παίρνουμε αυτό το πινέλο, το βάζουμε κάθετα και αρχίζουμε εδώ πέρα και βάζουμε το κρεμμόδις ή το πουδρένιο μας στο ρούζ. Η τάξη μας διευκολύνει πάρα πολύ στο blending. Η τεχνική μας είναι στάνταρ, οι κινήσεις μας είναι στάνταρ. Πάρα πολύ καλό πινέλο και αυτό από La Roche. Θα προχωρήσω τώρα όσον αφορά το υγρό το highlighter αλλά και το πουδρένιο το highlighter. Θέλω ένα πινέλο το οποίο είναι σφιχτό και αυτό, το οποίο μας βοηθάει στα ζυγωματικά, μας βοηθάει στην τοποθέτηση του υγρού του highlighter αλλά και το πουδρένιο παράλληλα. Πέρα μας βοηθάει ώστε να τοποθετήσουμε πάρα πολύ καλά το υγρό μας το highlighter. Θα προχωρήσουμε τώρα με το πινέλο του bronzer. Εννοείται ότι σε αυτή την περίπτωση επιλέγω ένα πινέλο το οποίο έχει λοξές στις τρίχες και να ξεφεύγω προς τα πάνω, δεν το κατεβάζω ποτέ εδώ, εδώ πέρα θέλουμε φως ουσιαστικά, ένα πινέλο το οποίο με βοηθάει από τη δομή και μόνο να βάζω σωστά το προϊόν και στο εδώ και εδώ και εδώ.
Πάμε τώρα στα φρύδια. Εντάξει, εδώ πέρα δεν υπάρχουν λόγια, όπως γνωρίζετε, το οποίο μας βοηθάει να χτενίσουμε τα φρύδια, να ουσιαστικά να δώσουμε ήδη το σχήμα μας, οπότε να προχωρήσουμε για να χτίσουμε ένα φρύδι ή να βάλουμε όσο πιο πολύ φυσικές τις τρίχες μπορούμε σε ένα φρύδι το οποίο δεν έχει τρίχα, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Οπότε σε αυτή την περίπτωση εγώ διαλέγω αυτό εδώ πέρα το πινελάκι, το οποίο είναι χοντρό. Αυτό το συγκεκριμένο το πήρα από Mondo Cosmetico, αλλά είναι London Copyright, δεν είναι La Roque. Με βοηθάει πάρα πολύ που είναι χοντρό και αρχίζει εδώ πέρα, με βοηθάει στο γεγονός ότι ξεκινάω πάντα έτσι εδώ πέρα με τις τρίχες προς τα, πώς να σου το πω τώρα, όχι προς τα πάνω αλλά προς τα κάτω, να αρχίσω να κάνω το σχήμα μου και με διευκολύνει πάρα πολύ εδώ πέρα στην γωνία να σχηματίσω στο πρόσωπο της πελάτης αλλά και στο δικό μου εννοείται. Γι' αυτό κιόλας επέλεξα αυτό το πιο χοντρό όσον αφορά με το eyeliner, το πινέλο, αν και η συσκευασία έγραφε και στα δύο τα προϊόντα brow και liner, οπότε αυτή λίγο είναι η διαφορά για το τι θέλεις ακριβώς να κάνει το κάθε τι πινέλο. Αυτό το συγκεκριμένο σας είπα ότι είναι από London Copyright, αλλά δεν σας είπα τον αριθμό, το οποίο είναι το 205. Και αφού πήραμε τα λοξά πινελάκια, να σας δείξω ακριβώς τώρα τι εννοώ για το πιο λεπτό πινελάκι όσον αφορά για την γραμμή του eyeliner. Είναι πιο μικρό και πιο, οι τρίχες είναι λίγο πιο συμπυκνωμένες από το άλλο. Αυτό το πήρα βέβαια από το Mondo Cosmetico, αλλά είναι από την εταιρεία SICK. Αυτό είναι για τα φρύδια και αυτό είναι για την γραμμή του eyeliner. Πιστεύω ότι βλέπετε την διαφορά. Σαν προτελευταία πινέλα έχω να σας δείξω τα πινέλα για τα μάτια. Εδώ τώρα γίνεται ένας χαμούλης να σου το πω, γιατί θέλεις όπως και δίποτε πινέλο blending για ανάμιξη ενός ή δύο ή τριών χρωμάτων. Πάρα πολύ καλό blending. Εδώ τώρα μιλάμε για τα πιο φουντωτά πινέλα, όπως βλέπεις. Εδώ ανοίγουν περισσότερο οι τρίχες. Όσον αφορά τώρα τις γωνίες, διάλεξα να πάρω ένα, βλέπεις αυτό, αυτό που πάει προς τα πάνω, σε βοηθάει πάρα πολύ αφού έχεις σχηματίσει την γωνία σου. Πέρα από τα φουντωτά πινέλα, χρειάζεσαι και στάνταρ δύο πινέλα flat. Αυτά τα συγκεκριμένα είναι από Kryolan, είναι το K0 και αυτό είναι το K10. Αφού έχεις λοιπόν σχηματίσει τη γωνία σου, γιατί μπορείς και με flat πινέλο να σχηματίσεις τη γωνία σου και να έρθεις μετά με αυτά εδώ πέρα τα πινελάκια και να κάνεις πάρα πάρα πολύ ωραίο blending στην υπάρχουσα γωνία που έχεις κάνει. Οπότε, για να βάζουμε και τα πράγματα σε μία τάξη, χρειάζεσαι για την περιοχή των ματιών σίγουρα blending πινέλο, flat πινέλο, εδώ πέρα για τις γωνίες σου να κάνεις τα σωστά μπλενταρίσματα. Σε βοηθάει πάρα 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 πολύ αυτό το συγκεκριμένο να βάζεις και τις σκίες κάτω, στο κάτω βλέφαρο. Και γενικά αυτά είναι όσον αφορά τα μάτια. Και πάμε τώρα στο τελευταίο το πινέλο, το οποίο όπως γνωρίζετε είναι το πινέλο της πούδρας. Εδώ πέρα μιλάμε για ένα ελεύθερο πινέλο και όχι σφιχτό. Το καταλαβαίνετε πλέον ποια είναι η διαφορά στην ελεύθερες τρίχες με τις σφιχτές τις τρίχες. Μας θέλουμε ένα φουντό το πινέλο εδώ πέρα για την πούδρα. Εδώ πέρα τοπικά ποτέ έτσι, να μην γεμίσει η πελάτσα, να μην λερώσουμε το ρούχο της πελάτσας. Πάντα εδώ και όπου χρειάζεται η πούδρα, όχι πολλά πολλά. Με την πούδρα ίσα ίσα ναι, να σετάρουμε, αλλά και να κάνουμε τη σωστή δουλειά. Τέλος, έχω να σας πω ότι για κάθε πελάτη, επειδή το έθεσε μια κοπέλα ερώτηση αυτό που είπα, δεν το λέω μόνο για τους επαγγελματίες, αλλά το λέω και για τις κοπέλες οι οποίες απλά τους αρέσει το μακιγιάζ, γιατί όπως γνωρίζουμε οι φίλοι στη φίλη, να θέλω τη μάσκαρά σου, θέλω το κραγιόν σου. Γι' αυτό και κολλάμε τις επιφυκίτιδες. Το Λύκειο συγκεκριμένα κόλλαγα συνέχεια και στη σχολή μου μετά. Κόλλαγα συνέχεια, οπότε υπάρχουν αυτά τα βουρτσάκια μιας χρήσης. Αυτό το συγκεκριμένο το βουρτσάκι, όπως γνωρίζετε και όπως καταλαβαίνετε, είναι για τη μάσκαρα. Παίρνουμε τη μάσκαρα, ανοίγουμε το καπάκι, βουτάμε αυτό μέσα, το γεμίζουμε με τα τυχώματα και το βάζουμε στα μάτια και έτσι μπορούμε να δώσουμε και να δοκιμάσει και η φίλη μας τη μάσκαρα, αλλά πάντα με βουρτσάκια μιας χρήσης. Έτσι ακριβώς υπάρχουν και αυτά εδώ πέρα τα πινελάκια όσον αφορά τα χείλια. Βάζουμε ποσότητα στο χέρι μας και παίρνουμε και το βάζουμε. Δεν βουτάμε αυτό
στο κραγιόν. Ποτέ ξανά. Βάζουμε μια αρκετή ποσότητα που νομίζουμε ότι θα μας καλύψει πάνω στα χείλη και είμαστε κομπλέ. Μην ξεχνάτε αυτά τα τρία βήματα, την ποιότητα της τρίχας, το δέσιμο της τρίχας και το σχήμα του πινέλου. Είναι οι τρεις λόγοι που θα πρέπει να δείτε ακριβώς τι θέλετε και γιατί είναι κρίμα να αγοράζετε πινέλα τα οποία θα δώσετε και κάτι παραπάνω και δυστυχώς δεν θα σας ικανοποιήσει, πιστέψτε με. Έχω πάρα πολλά πινέλα γενικά, όπως βλέπετε. Δυστυχώς δεν μου κάνουν. Δεν είμαι ψώνιο, απλά δυστυχώς δεν μου κάνουν. Και ύστερα από τη θεωρία και γενικά με την εμπειρία μου στη σχολή, είδα και εγώ κάτι παραμάνω. Και κάπου εδώ αυτό το βίντεο τελειώνει. Εύχομαι να σας ενημέρωσα, εύχομαι να σας διαφώτισα, να κάνετε σωστή αγορά. Με νοιάζει ουσιαστικά να σκέφτομαι ως απλή καταναλώτρια και επειδή διανύουμε και δύσκολους καιρούς, όπως και εγώ σκέφτομαι, έτσι και εγώ θέλω να σας μοιράζω τις σκέψεις μου για να μην υπάρχει αυτή η σπατάλη και γενικά να ξέρετε τι που πρέπει, ξέρω εγώ, να είσαστε συγκεκριμένοι όσον αφορά τώρα την θεωρία των πινέλων. Οπότε περιμένω τα σχόλιά σας, μην ξεχνάτε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο και γενικά να κάνετε like για να μου δίνετε τη δύναμη να συνεχίσω στο YouTube. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα γενικά. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να με ακολουθείτε στα social media. Οπότε μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε super duper. Φιλάκια πολλά! Μουα.